κυρίες και κύριοι, θετικό βρέθηκε το δείγμα της Κύρου στη γρήπη των πτηνών, όπως κοινοποιήθηκε πριν από λίγο από τα εργαστήρια του Λονδίνου. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Παχουλάκης. Γιάννη. Έτσι ακριβώς είναι, φίλε, κυρίες και κύριοι. Επιβεβαιώθηκε πριν από λίγη ώρα από το αρμόδιο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς του Λονδίνου η παρουσία του λοιμογόνου στελέχου ΙΤΑ5ΝΗ1 στο δείγμα από την αγριόχινα που είχε σταλεί από την Ελλάδα στο Λονδίνο. Αγριόχινα που είχε βρεθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Κύρου. Είναι ακόμα το τέταρτο στη σειρά δείγμα από την Ελλάδα το οποίο βρίσκεται θετικό στη θανατηφόρο γρήπη. Και βεβαίως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επισημαίνει ότι τα μέτρα που θα έπρεπε να έχουν ήδη να έχουν ληφθεί έχουν ήδη ληφθεί στην περιοχή. Δεν υπάρχει περίπτωση να ληφθούν νέα μέτρα. Υπάρχει αυτή η ζώνη προστασίας των 3 χιλιόμετρων η οποία εκτείνεται από το σημείο στο οποίο βρέθηκε η αγριόχινα και μια ζώνη επαγρύπνησης 10 χιλιόμετρων. Κρατάμε λοιπόν ότι έχουμε τέταρτο δείγμα θετικό στον ιό της γρήπης των πτηνών. Γιάννη Παχουλάκη, να σε ευχαριστήσουμε. Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί για το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Γεια σας προς το παρόν.